Κύριε Βαλέρη, καλή σας ημέρα. Χρόνια πολλά για τη γιορτή σας που ήταν προχθές και χρόνια πολλά και για τον πρόεδρο της Ένωσης που γιορτάζει σήμερα. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα, καλημέρα στο ακροατήριό σας. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και καλημέρα στο νησί μας. Που έχουμε να το δούμε τόσες μέρες. Τόσες μέρες, δεν σας προλαβαίνουμε πια. Τη μία στο Ντουμπάι, την άλλη στη Γαλλία, τώρα στην Ιταλία. Για πέστε μας λοιπόν, προς τι το ταξίδι στην Ιταλία, τι κάνετε εκεί? Στην Πάρμα της Ιταλίας. Αυτή την περίοδο 25-28 Φεβρίου διοργανώνεται μια μεγάλη διεθνής έκθεση τεχνολογίας, τεχνογνωσίας, εξυγχρονισμού και μηχανημάτων επεξεργασίας γάλακτος και τυριών. Και αυτή την έκθεση διοργανώνει η Colmes, δηλαδή η Ανούγκα, που γίνεται κάθε δεύτερο χρόνο στην κολονία της Γερμανίας. Η μεγαλύτερη έκθεση τροφίμων και ποτών μαζί με την... Ακριβώς. Επειδή λοιπόν η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Άξου συμμετέχει επί σειρά ετών σε αυτή την έκθεση τροφίμων και ποτών και γνωρίζουν ότι η Ένωση Άξου είναι μια μεγάλη γαλακτοκομική βιομηχανία και σίγουρα χρειάζεται μηχανήματα, χρησιμοποιεί μηχανήματα που επεξεργάζεται το γάλα και το τυρί, μας έστειλε μια τιμητική πρόσκληση να επισκεφθούμε αυτή τη συγκεκριμένη έκθεση με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά εισιτήρια, ξενοδοχείο κτλ. Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό για να δούμε νέες μεθόδους, νέες τεχνογνωσίες, τεχνολογίες και εξυγχρονισμό επάνω στα μηχανήματα και την επεξεργασία και του γάλακτος αλλά και του τυριού. Μάλιστα. Γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι, μπορεί η τυροκόμιση, ας πούμε, στην Άξο να γίνεται με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά η επεξεργασία του γάλακτος δεν πάβει να εξυγχρονίζεται. Βέβαια. Έτσι. Πραγματικά είναι μια τεράστια έκθεση. Χθες ήταν η πρώτη μέρα που την επισκεφτήκαμε. Σήμερα είναι η δεύτερη. Είμαστε καθεδόν. Πάμε προς το εκθεσιακό κέντρο. Να σας δώσω να καταλάβετε, χθες γυρίσαμε μία αίθουσα, ένα χολ. Α, τόσο καλά. Τόσο τεράστια. Τόσο καλά. Ναι. Άρα λοιπόν έχετε την ευκαιρία να δείτε ό,τι πιο τελευταίο κυκλοφορεί σε μηχανήματα, όλες τις νέες τεχνολογίες για την επεξεργασία του γάλακτος και του τυριού. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί ανοίγουν και οι ορίζοντες και οι δικοί σας και για την Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου, η οποία πάντα πρωτοπορεί σε όλα αυτά τα θέματα, κύριε Βαλέρη. Βεβαίως, κυρία Λιμπέρτη, ας μην ξεχνάμε και το πιο κλασικό από όλα. Δηλαδή, ξεκινήσαμε κάποτε το 1955 η Ένωση να φτιάχνει γραβιέρα Νάξου. Τι έφτιαξε στην αρχή? Κάποια κεφαλάκια μικρά για την εξυπηρέτηση των μελών της, έτσι, των ίδιων των παραγωγών. Που ήθελε να μην φτιάχνει ο καθένας το τυρί στο η μάντρα του, να το φτιάχνουν όλοι μαζί. Μετά αυτό εξελίχθηκε και φτιάξαμε το 9 κιλο. Σιγά σιγά όμως, έτσι, όταν εγώ, να φανταστείτε, άρχισα να πρωτοασχολούμαι με τις εκθέσεις και με την προώθηση της γραβιέρας το 1989. Ναι. Έτσι, τότε είχαμε μόνο 9 κιλά και κάποια 3 κιλά που ήταν για την τόπια αγορά της Νάξου. Το 9 κιλό όμως, έτσι, αυτή τη στιγμή έχει αρχίσει και πεθαίνει. Μπορεί να εξυπηρετήσει την παραγωγή, γιατί έχεις μειωμένο κόστος, να το πούμε έτσι, και γίνεται καλύτερη ομογενοποίηση του τυριού, όσο πιο μεγάλο είναι το κεφάλι, και 10 κιλο και 15 κιλο. Αλλά στην αγορά δεν μπορεί να βγει πλέον έτσι. Ναι. Στην αγορά ο καταναλωτής θέλει να πάει στο ράφι να πάρει ένα κομμάτι, 100 γραμμάρια, 150 γραμμάρια, να πάει σπίτι και να το φάει. Και να πάει 3 φορές την εβδομάδα στο σούπερ μάρκετ να το ψωνίσει. Ναι, ναι, βέβαια. Το καταλαβαίνετε, πώς το λέω. Φυσικά, δεν μοιάζουν οι Ευρωπαίοι, δεν μοιάζουν εμάς τους Έλληνες. Δουλεύε, παίρνουμε το κεφάλι, έτσι. Και να φύγουμε. Και αφού αυτή τη στιγμή η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών έχει κάνει το άνοιγμά της και στο εξωτερικό, θα πρέπει να προσαρμοστεί και με κάποιες συνήθειες που έχουν οι ξένοι. Οπότε πρέπει να δει και άλλες συσκευασίες. Βεβαίως. Και όλες αυτές τα μηχανήματα, να φανταστείτε, λέγονται γραμμές παραγωγής. Δηλαδή, είναι κάποιο μηχάνημα το οποίο θα πάρει το μεγάλο το 9 κιλο κεφάλι, θα το ζυγίσει αυτόματα. Θα του δώσει εσείς τον υπολογιστή ότι θέλω να μου φτιάξεις κομμάτια των 100 γραμμαρίων, ας πούμε. Θα το ζυγίσει, θα μοιράσει τα μαχαίρια του, θα τα κατεβάσει, θα το κόψει, θα τα ντουμπάρει. Μετά θα πάει στη μηχανή συσκευασίας για να περάσει από το φιλμ να συσκευαστεί. Όλη αυτή η γραμμή λέγεται γραμμή παραγωγής. Ναι, και ναι. Δεν είναι μια γραμμή παραγωγής που κάνει 50 ή 100 χιλιάδες. Μιλάμε για 300 και 300 χιλιάδες επένδυση. Ναι.
Προσανατολίζεται η Ένωση να κάνει κάποια τέτοια αγορά? Βέβαια, είμαστε σε αυτό το... Ο στόχος μας είναι αυτός, ο επόμενος στόχος. Δεν μπορείς πλέον να κινηθείς στο εξωτερικό. Ναι, διαφορετικά. Ναι, βέβαια. Δεν μπορείς να κινηθείς. Και γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ να δούμε αυτές τις νέες τεχνολογίες, να δούμε αυτά τα νέα μηχανήματα. Μας υπάρχουν πολλές εταιρείες. Πρέπει να είναι και να έχει μια αξιοπιστία η εταιρεία με την οποία θα συνεργαστείς, γιατί από εκεί πέρα με μια εταιρεία που ψωνίζει μηχανήματα, όπως το γνωρίζουμε όλοι, παντρεύεσαι με αυτήν την εταιρεία, για να μην έχεις προβλήματα συνέχεια. Και δεύτερον, να εκμεταλλευτούμε κάποια ευρωπαϊκά προγράμματα, μήπως μπορέσουμε να κάνουμε κάτι. Μπράβο, μπράβο. Πολύ, πολύ σημαντικά όλα αυτά τα οποία μας λέτε. Τα ακούν, φαντάζομαι, και η παραγωγή μας εδώ στην Άξο και είναι περήφανη από τη στιγμή που το ψάχνετε τόσο πολύ, προκειμένου όλο ένα και να το ανεβάζετε το προϊόν της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Άξου, τη γραβιέρα, και φυσικά να προσπαθείτε να έχετε όλες αυτές τις προϋποθέσεις προκειμένου να κάνετε τις εξαγωγές στο εξωτερικό. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς γι' αυτό ακριβώς προσπαθούμε. Τα είπαμε και από τη Γαλλία. Mm-hmm. Ο απότερος σκοπός μας και στόχος μας, σας έχω δικαιοσύνη. Έτσι. Φυσικά. Είναι το καλύτερο αύριο του παραγωγού μας. Εκεί το οποίο μας στεναχωρεί, κυρία Λιμπέρδη, είναι ότι όπου βρισκόμαστε, βρέχει συνέχεια, βρέχει καταρακτοδός, βρέχει μέρα νύχτα. Δεν μας φαίνεται λίγη βροχή και από εδώ πέρα όπως έρχεστε όμως. Και στο νησί μας, που τη χρειαζόμαστε, δεν το στάζει. Ναι, σήμερα έχουμε μαύρα σύννεφα, να σας ενημερώσω. Ο καιρός είναι κρυερός πλέον. Νομίζω όταν θα επιστρέψετε έχουμε μπει έτσι λίγο στο χειμώνα. Μακάρι. Αλλά παρόλα αυτά βροχή δεν υπάρχει. Βροχή δεν υπάρχει, αυτό είναι το λυπηρό για τους παραγωγούς, οι οποίοι πραγματικά την ζητούν διακαώς τη βροχή. Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας, κύριε Εγώ Βαλέρη. Εύχομαι καλή επιτυχία. Και να ευχαριστούμε πάρα πολύ και να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου από εδώ τα χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν σήμερα. Χρόνια πολλά στους Δημήτριδες και Δημητρούλες. Να είστε καλά, καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας από την Άξο, γεια σας.